Καλημέρα. Κοινός ο αγώνας, διαφορετικές οι πορείες μας. Οι πορείες σας. Σημασία έχει ότι η πλειοψηφία των εργαζόμενων και των μικρών επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων είναι στη Θεσσαλονίκη για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους με την ακολουθούμενη πολιτική. Την πολιτική της ευημερίας των αριθμών και της δυστυχίας στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ακούσατε την ομιλία του Πρωθυπουργού? Τα πρώτα θα σχόλια, Την άκουσα. Εγώ θα απαντήσω με την έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από μία εβδομάδα και μιλάει σε ό,τι αφορά τις επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες, ότι στο επόμενο εξάμεινο μέχρι 31/12 θα κλείσουν 40.000 επιχειρήσεις και θα χαθούν άλλες 90.000 θέσεις μισθωστής απασχόλησης. Θα απαντήσω με τα στοιχεία της Ελστάτ στο θέμα της ανεργίας. Όταν το σύστημα εργάνει η Αριάδνη και ο Ήλιος, δίνουν στοιχεία τα οποία έδινε σε αντίθεση με αυτά που λέει η στατιστική αρχή, ότι αυξάνεται η ανεργία. Όταν 1.000.000 επαγγελματίες έμποροι και βιοτέχνες μαζί με τις οικογένειές τους είναι ανασφάλιστοι. Όταν ρευστότητα στην αγορά δεν υφίσταται, όταν υπάρχει φοροεπιδομή στα εισοδήματα ακόμη και των φυσικών προσώπων. Έχουμε μια επιβράδυνση, όπως είπε ο Υπουργός, στον αριθμό της ανεργίας. Αυτό μπορεί να είναι και να ερμηνευτεί και λιγάκι εντός αγωγικών ευχάριστα. Δηλαδή εκείνο το πράγμα που ανεβαίνει στο 55-60% ανάμεσα στους νέους, ίσως αυτή η επιβράδυνση, δεν ξέρω, και με τις νέες θέσεις εργασίας που ανακοίνωσε, έστω αυτά τα stage, τι είναι τα 45.000 θέσεις εργασίας και 50 στην αρχή, να μην συζητήσουμε για το μισθό και αν προσληφθούν την επόμενη χρονιά θα είναι επιδοτούμενα κτλ. Κτλ. Το πρόβλημα της οικονομίας, η επιδότηση θέσεων εργασίας μέσα από διαδικασίες της κοινοφελούς εργασίας με 400 ευρώ μισθό μηνιαίως για 5 μηνό στις 429.000 οικογένειες που δεν δουλεύει κανείς. Θα λύσουμε το θέμα της ανεργίας χωρίς να ενισχύσουμε τις μικρές επιχειρήσεις που την τελευταία δεκαετία δημιούργησαν το 85% των νέων καθαρών θέσεων εργασίας. Ή θα ακολουθήσουν πολιτικές, θα συνεχίσουν μάλλον να ακολουθούν πολιτικές οι οποίες κλείνουν τις μικρές επιχειρήσεις. 1,5 δις, κύριε Καβαθά, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Εξαγγελίες έχουμε χορτάσει οι μικρομεσαίοι. Λεφτά δεν έχουμε δει. Και το ΕΣΠΑ τρέχει και η απορροφητικότητα αυξάνεται, αλλά λεφτά στις επιχειρήσεις δεν έχουν βρεθεί. Και πριν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με 202 δισεκατομμύρια στα τελευταία 4 χρόνια, η αγορά ψάχνει να βρει ρευστό και δεν το βρίσκει πουθενά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η επίπλαστη πραγματικότητα που θέλουν να περάσουν επικοινωνιακά η κυβέρνηση και τα δύο κόμματα που τη στηρίζουν δεν συνάδει με την πραγματική οικονομία και την κατάσταση του βιωτικού επίπεδου του ελληνικού λαού. Η κρίση από τη δημοσιονομική έχει μετεξελιχθεί σε ανθρωπιστική. Δύο κόμματα που τη στηρίζουν, είπατε, εννοώντας Πασόκ είναι Δημοκρατία. Γιατί θα πρέπει να προσέξω να μην εγωχαρακτηθεί κάτι από τα πολιτικά κόμματα. Δεν αφορούν τη ΓΕΣΕΒΕ τα πολιτικά κόμματα. Η ΓΕΣΕΒΕ εκπροσωπεί επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Οι παραγωγικοί φορείς της χώρας είναι αυτοί που μπορούν να βγάλουν την οικονομία από την κρίση και την πολιτική από την επίσης μεγάλη κρίση που έχει πιέσει το πολιτικό σύστημα, που είναι αυτό που διαχειρίζεται σήμερα την εξουσία, είναι αυτό που έφερε τη χώρα εδώ που την έφερε. Περιμένατε κάτι παραπάνω, κύριε Καβαθά, από τον Πρωθυπουργό? Δεν έτρεφα αυταπάτες, ούτε τρέφω αυταπάτες. Ζω στην πραγματική οικονομία, είμαι ενεργός επαγγελματίας, το βιώνω προσωπικά, το βιώνω στον κύκλο μου των επαγγελματιών, των βιτρινών, των εμπόρων. Τα μηνύματα που έρχονται καθημερινά είναι περαιτέρω φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Το πρωτογενές πλεόνασμα ας το διαχειριστούν, να δουν πώς το διαχειριστούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πάμε σε νέα μέτρα. Ο Πρωθυπουργός σήμερα είπε δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Όχι, κοιτάξτε, αυτό θα έλεγα τώρα, με προκαταλάβατε. Όχι σε νέα μετρολογία, δεν την αντέχει πλέον ο τόπος, δεν την αντέχει ο λαός. Εδώ μπορεί να είναι και μια κόκκινη γραμμή, ένα μήνυμα στους εταίρους μας. Διαπραγματευτήκαμε μέχρι σήμερα. Όχι. Δηλαδή από το 2010 που η χώρα είναι στα μνημόνια, έχουμε στεναρή στάση διαπραγμάτευσης ή ακολουθούμε τις πολιτικές που μας επιβάλλουν οι δανειστές? Ακολουθούμε. Και απλά εμείς διαχειριζόμαστε. Συμφωνώ μαζί σας. Θα συμφωνήσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δεν πρέπει να αεροποιούμε μια πραγματικότητα, μια κατάσταση η οποία δεν υφίσταται.
Καλό συνάδελφο, δεν πιστεύω να έχει να ρωτήσει κάτι τον κύριο Καβαθά. Ακριβώς αυτό που λέτε, ότι μέχρι τώρα δεν έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις η κυβέρνηση. Ακούμε και διαβάζουμε ότι απ' έξω από οι εταίροι μας και οι τράπεζες, οι διεθνείς κτλ. Μιλούν για επέκταση του παράταση της αποπληρωμής του χρέους. Κάτι που θα σημαίνει ελάφρυνση. Ελάφρυνση. Δεν είναι ελάφρυνση, γιατί όταν το πας λίγο πιο ανάσα. Όταν το πας λίγο πιο πέρα αυξάνεις και τα επιτόκια ναι. κτλ. Παρατείνεις και τα επιτόκια και όλα αυτά, την αποπληρωμή. Αλλά λέει ότι αυτό θα συνεπάγεται νέα μέτρα. Οι απ' έξω λοιπόν λένε νέα μέτρα, οι μέσα λένε όχι, όχι νέα μέτρα. Όχι νέα μέτρο. Με συγχωρείτε, και η Μέρκελ στην προεκλογική εκστρατεία και η αντιπολίτευση στη Γερμανία και ο Ντράγκη και τα ευρωπαϊκά στελέχη μιλούν για μέτρα επιπλέον. Βεβαίως στην επιμήκυση, δηλαδή ναι στην επιμήκυση, μιλάνε όχι στο κούρεμα του ελληνικού χρέους, σε μία λάθος κατεύθυνση. Σήμερα έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι μία λάθος πολιτική τόσο του ΛΟΝΟΤΟΥ όσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Ελλάδα, αλλά συνεχίζουν μία πολιτική. Σε αυτήν θα πρέπει να είμαστε απαθείς ή να συμφωνούμε και να χειροκροτούμε. Είναι 15 μήνες πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς και δεν έχει δει τη ΓΕΣΕΒΕ. Αρνείται να δει τη ΓΕΣΕΒΕ. Θα εκπροσωπώ ως ΓΕΣΕΒΕ 600.000 επιχειρήσεις στη χώρα και αρνείται ο πρωθυπουργός της χώρας να μιλήσει με τους παραγωγικούς φορείς και καλεί στην... Είχε αποκλειστεί σήμερα η ΓΕΣΕΒΕ από την παρουσίαση, από την ομιλία του πρωθυπουργού. Γιατί σας καλούμε αυτούς που συμφωνούν, που δεν θέλουν να τηρήσεις. Γιατί έχει υπάρξει δικαιολογία, γιατί δεν σας δέχεται. Όχι βεβαίως. Εγώ είμαι πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ από τον Απρίλιο. Έχω στείλει τουλάχιστον 6-7 επιστολές στον Πρωθυπουργό για να τον... Μα να είδε τους φορείς, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Ποιος φορείς είδε. Δεν καταλαβαίνω ποιος είδε στην Αθήνα. Ποιος είδε στην Αθήνα. Τους κοινωνικούς εταίρους τους είδε. Αυτό που ήταν πάγια τακτική ο Πρωθυπουργός εν ώψη της ΔΕΘ, ο εκάστοτε να βλέπει τους κοινωνικούς εταίρους. Και όταν λέω κοινωνικούς εταίρους δεν εννοώ ούτε επιμελητήρια, ούτε το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, ούτε το επιμελητήριο της Βορείου Ελλάδος. Κοινωνικοί εταίροι είναι η ΓΕΣΕΒΕ, η ΕΣΕΕ, η ΑΔΔΔ, ο ΣΕΤΕ, οι ΠΑΣΕΓΕΣ. Αυτή είναι η κοινωνική εταίρη. Η ΕΣΕΕ ποιον είδε. Προνομιακά ενδεχόμενα κάποιους με τους οποίους έχει ανοιχτό διάβολο επικοινωνίας και έχουν προσχωρήσει τη λογική του ΓΕΣΜΕΝ. Εγώ δεν έχω δυνατότητα να πάω στο μαξί μου ούτε από την επίσημη είσοδο της Συνόδου του Αττικού, ούτε από την πλαϊνή πόρτα της ΙΑΗ Βασιλείου Γεωργίου. Άλλοι περνάνε. Οι προνομιακοί συνομιλητές της κυβέρνησης και τα μορφώματα τα συνδικαλιστικά που προσπαθούν να δημιουργήσουν γιατί δεν φέρνουν αντιρρήσεις στις πολιτικές που ακολουθούν. Κύριε Καβαθά, μας παρουσίασε μια άλλη εικόνα σήμερα πρωθυπουργός από αυτή που εμείς βιώνουμε και βλέπουμε καθημερινά. Δίνοντας τη δημοσιότητα την έρευνα του ΙΜΕΓΕΣΕΒΕ, την ένατη κατά σειρά έρευνα, οι οποίες οι προηγούμενες έχουν επιβεβαιωθεί επί το δυσμενέστερο, δήλωσα ότι τελείωσε η εποχή των ψευδεστήσεων. Η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έρχεται με στημένα μέτρα επικοινωνιακού χαρακτήρα. Δεν βλέπετε δηλαδή φως στο τούνελ. Όχι, δεν το βλέπω. Τουλάχιστον δεν μου το δίνει. Ξέρετε, στην έρευνα του ΙΜΕΓΕΣΕΒΕ, η πλειονότητα των συναδέλφων μου σε δείγμα 1.200 επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα δίνουν την ανάκαμψη μετά το 20. Θα αντέξει αυτός ο λαός. Θα υπάρχουν πολίτες σε αυτή τη χώρα, αν η χώρα ανακάμψει μετά από 20 χρόνια. Το απόγευμα θα δίνεται η άλλη μάχη. Αυτή η μάχη του πεζοδρομίου. Η μάχη του αγώνα. Σε αυτή συμμετέχουμε. Τι αισθάνεστε, τι βλέπετε. Θα ακολουθήσει ο κόσμος. Βεβαίως θα ακολουθήσει. Για πρώτη φορά η ΓΕΣΕΒΕ θα έχει ένα μπλοκ το οποίο θα είναι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της κινητοποιήσεων επαγγελματιών, διεθνών και εμπόρων. Έρχονται συνάδελφοι από όλη τη χώρα να διατρανώσουν αυτή την αντίθεση στην πολιτική. Όχι στον κύριο Σαμαρά. Όχι στον κύριο Βενιζέλο. Στις πολιτικές που ακολουθούν η κυβέρνηση Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά και μαζί με τον κύριο Βενιζέλο.